Στις αρχές του 19ου αιώνα στην Αγγλία, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα ήταν οι μάχες μεταξύ σκυλιών και ταύρων ή σκυλιών και αρκούδων. Τα σκυλιά που χρησιμοποιούνταν ήταν κυρίως οι πρόγονοι του σημερινού bulldog. Το 1835 όμως, οι κυβερνήσεις απαγόρεψαν αυτές τις αιμοβόρες μάχες, οπότε οι λάτρεις του αθλήματος κατέφυγαν στις παράνομες μάχες σκύλων μεταξύ σκύλων ως εναλλακτική λύση. Ήταν πιο εύκολο να διοργανωθούν, αλλά και να μείνουν κρυμμένες από την αστυνομία της εποχής. Η εκτροφή των συγκεκριμένων σκυλιών, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες, αποφάσισαν ότι χρειάζονται πιο γρήγορα και ευκίνητα σκυλιά, χωρίς όμως να χάσουν τη δύναμη και τη μαχητικότητα που ήδη είχαν. Έτσι, άρχισαν να αναμειγνύουν τη ράτσα με τεργή σκυλιά. Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι τα βασικά σκυλιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Black and Tan τεριέ και το White English τεριέ. Στην πορεία έγιναν και άλλες προσμίξεις, ώσπου να καταλήξουν στο επιθυμητό σκυλί, το οποίο ονόμασαν Staffordshire Bull τεριέ. Κατά το 1870, αρκετοί Άγγλοι μετανάστευσαν στην Αμερική, μεταφέροντας μαζί και τα σκυλιά τους. Δεν άργησαν να κάνουν εντύπωση και στους Αμερικανούς, που πολύ γρήγορα τα απέκτησαν και οι ίδιοι και ξεκίνησαν να τα εκτρέφουν με δικά τους κριτήρια. Ήταν δυνατά και έξυπνα σκυλιά που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε λογής εργασίες και έτσι ενσωματώθηκαν πλήρως στη χώρα. Και φυσικά συνέχισαν να διασκορπίζονται και στον υπόλοιπο κόσμο. Τα ονόμαζαν American Bull Terrier, Yankee Terrier, Pit Dogs και άλλα. Δυστυχώς όμως το αιματοβαμμένο άθλημα ήταν ακόμα νόμιμο εκεί. Για το λόγο αυτό, το Αμερικάνικο Kennel Club αρνήθηκε το αίτημα που έγινε τότε για την επίσημη αναγνώριση της ράτσας, γιατί δεν ήθελε να είναι συνδεδεμένο με τέτοια πράγματα. Ταυτόχρονα, πίσω στην Αγγλία και πάλι κανένας οργανισμός δεν δεχόταν να αναγνωρίσει τα σκυλιά για τους ίδιους λόγους. Οπότε, ένας λάτρης της ράτσας, αλλά και του κακού αθλήματος, ο κύριος Μπένετ, μετά από τις συνεχείς απορρίψεις της κάθε χώρας, αποφάσισε να φτιάξει μόνος του ένα καινούριο οργανισμό. Έτσι, το 1898 δημιουργήθηκε το United Kennel Club για αυτό το λόγο. Και το πρώτο σκυλί που αναγνωρίστηκε από τον ίδιο, ονομάστηκε Αμερικάνικο Pitbull Terrier. Μετά από μερικές δεκαετίες και πολλές διαμαρτυρίες επί του θέματος, το 1936 έγινε ένα νέο αίτημα στο Kennel Club της Αμερικής, όπου τελικά δέχτηκαν να αναγνωρίσουν τα σκυλιά, αλλά υπό έναν όρο. Το όνομά τους δεν θα ήταν American Pitbull Terrier, γιατί κουβαλούσε τη στάμπα του μαχητή, αλλά Staffordshire Terrier, προς τιμήν της αγγλικής περιοχής που δημιουργήθηκαν. Όποιο λοιπόν Pitbull Terrier αναγνωριζόταν από το Αμερικάνικο Kennel Club εκείνη την εποχή, μετονομαζόταν αυτόματα σε Staffordshire Terrier. Αυτό γινόταν ως το 1970, όπου τότε αποφασίστηκε ότι για να αναγνωριστεί ένα σκυλί, θα πρέπει και οι δύο γονείς του να είναι ήδη αναγνωρισμένα Staffordshire Terrier. Το 1972 οι Αμερικάνοι αναγνώρισαν και την αγγλική έκδοση, οπότε πρόσθεσαν στην αμερικάνικη έκδοση και τη λέξη American για να είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των δύο. Και η αλήθεια είναι ότι τα σκυλιά από ένα σημείο και μετά αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα και υπέστησαν διαφορετικές αλλαγές από τους εκτροφείς τους, συγκρατώντας όμως και πάρα πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Τέλος, το 1975 το United Kennel Club αναγνώρισε και το Staffordshire Bull Terrier, το αγγλικό δηλαδή, αφού πια θεωρείται και αυτό μια διαφορετική ράτσα. Σήμερα λοιπόν, τα είδη Pitbull που υπάρχουν επίσημα είναι 4. Το Αμερικάνικο Pitbull Terrier, το Αμερικάνικο Staffordshire Terrier, το Staffordshire Bull Terrier και το Αμερικάνικο Bully, το οποίο είναι η πιο πρόσφατη ράτσα που έχει δημιουργηθεί και είναι αναγνωρισμένη ακόμα μόνο από το United Kennel Club. Είναι ένα πανέμορφο σκυλί, καλοσυνάτου, δυνατού, ήρεμου και γενικά εξαιρετικού χαρακτήρα. Διαφέρει πολύ από τα υπόλοιπα και υπάρχει σε διάφορα μεγέθη, μικρά ή τεράστια, γι' αυτό θα το αναλύσουμε σε ένα ξεχωριστό βίντεο για να μην γίνει πολύ πιο μεγάλο αυτό. Τα άλλα τρία παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, αλλά πια και κάποιες εμφανείς διαφορές. Τα δύο πρώτα είναι λίγο πιο ψηλά και βαριά σκυλιά και έχουν λίγο πιο μακρύ πρόσωπο από την αγγλική έκδοση που έχει ελαφρά πιο πλακουτζωτό. Και οι δύο κοινολογικοί οργανισμοί συμφωνούν σε κάποια πράγματα. Ένα pitbull πρέπει να είναι δυνατό, μειώδες και να έχει γεροδεμένο σωματότυπο, αλλά όχι υπερβολικά. Σκυλιά που έχουν πολύ μεγάλο κεφάλι ή στέρνο, πολύ φαρδιά κόκαλα ή είναι σαν να έχουν πάρει αναβολικά, δεν γίνονται αποδεκτά ως καθαρό αίμα, ούτε τους επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε αγώνες ευκινησίας και άλλες επίσημες διοργανώσεις. Η ουρά και τα αυτιά σε κάποιες χώρες είναι ακόμα νόμιμο να κόβονται και σε άλλες όπως και στην Ελλάδα απαγορεύεται. Το μέσο προσδόκιμο ζωής τους είναι 12 με 14 έτη. Το τρίχωμά τους είναι κοντό και ίσιο και όλοι οι χρωματισμοί είναι αποδεκτοί, εκτός από έναν, ο οποίος λέγεται Merl και είναι ένας κυλιδωτός συνδυασμός διαφόρων χρωμάτων. Αυτός είναι συνδεδεμένος με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας του ζώου, εκτός αν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Θα ανέβει σχετικό βίντεο που θα αναλύει περισσότερο αυτό το θέμα, γιατί ισχύει και για άλλα σκυλιά, ώστε οι λάτρες του συγκεκριμένου χρώματος να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια μια τέτοια επιλογή και να μην μπορεί να τους κοροϊδέψει κανείς. Τα Pitbull μαδάνε, αλλά όχι υπερβολικά. Παρουσιάζουν κυρίως εποχιακή τριχόπτωση.
Η κάθε ράτσα από τις παραπάνω είναι απαγορευμένη σε πολλές χώρες ή πολιτείες ανά τον κόσμο και σε κάποια μέρη είναι απαγορευμένα ολοκληρωτικά όλα τα είδη pitbull ή και οποιοδήποτε σκυλί παρουσιάζει πάρα πολύ έντονες ομοιότητες με αυτά. Η νομοθεσία αυτή λέγεται Breed Specific Legislation. Ο λόγος είναι το ματωμένο μαχητικό τους παρελθόν, η επιθετικότητα που θεωρείται ότι κουβαλάνε ακόμα στα γονίδια τους και οι επιθέσεις που καταγράφονται παγκοσμίως από τα συγκεκριμένα σκυλιά. Γι' αυτό τα έχουν κατατάξει ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Κάποιες χώρες βέβαια, όπως η Ιταλία, έχουν αρχίσει να καταργούν αυτούς τους νόμους, δηλώνοντας ότι δεν είναι επικίνδυνα τα σκυλιά από μόνα τους, επικίνδυνοι είναι οι άνθρωποι που τα μεγαλώνουν. Τα pitbull είναι πανέξυπνα, γεμάτα αυτοπεποίθηση, πιστά και αποκτούν υπερβολικά δυνατούς δεσμούς με τα αφεντικά τους. Αγαπούν έντονα, είναι πολύ ευαίσθητα και αντιδρούν πάντα στα συναισθήματα των ιδιοκτητών τους. Αν νιώσουν ότι δεν αισθάνονται καλά για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα φύγουν από δίπλα τους με τίποτα. Είναι σκυλιά για κάθε οικογένεια και διατηρούν μια ενεργή σχέση με όλα τα μέλη της. Είναι παιχνιδιάρικα, απολύτως αφοσιωμένα στους ανθρώπους τους, γίνονται τρομερά προστατευτικά μαζί τους και είναι πάντα έτοιμα να προσφέρουν κυριολεκτικά τη ζωή τους για εκείνους. Είναι ευτυχισμένα με το να βρίσκονται ασταμάτητα στο πλευρό τους και μπορούν να περάσουν ώρες ακίνητα, κάνοντας μόνο χάδια και αγκαλιές μαζί τους. Όμως, για να βγουν όλα τα καλά χαρακτηριστικά τους, θα πρέπει να κοινωνικοποιηθούν από νωρίς με ανθρώπους και άλλα ζώα, αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής τους να μην μένουν απομονωμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι πολύ ενεργητικά, πολλές φορές ακούραστα, έχουν πάντα όρεξη και χρειάζονται καθημερινή γυμναστική για να είναι υγιεί και να ξεδίνουν. Ταυτόχρονα με τη γυμναστική και λόγω της τρομερής εξυπνάδας τους, χρειάζονται παιχνίδια που θα χρησιμοποιούν το μυαλό τους, όπως υπακοή εντολών και κόλπα διαφόρων ειδών με τον ιδιοκτήτη τους. Ο χαρακτήρας τους είναι σταθερός, καλοπροαίρετος και φιλικός με τους περισσότερους ανθρώπους που θα γνωρίσουν. Για τον ίδιο λόγο, αντίθετα με αυτό που πιστεύουν πολλοί, δεν θεωρούνται τα καλύτερα σκυλιά για φύλακες. Έχουν ανάγκη την επαφή με τον κόσμο και είναι πολύ πιθανό να υποκύψουν εύκολα σε χάδια. Την περισσότερη δουλειά σε αυτό το θέμα την κάνει το έντονο, αφυπνισμένο και για πολλούς τρομακτικό παρουσιαστικό τους και φυσικά και η φήμη τους. Είναι χαλαρές προσωπικότητες, άνετες και υπάρχουν περιπτώσεις που η σπιρτάδα και η ενεργητικότητά τους παρεξηγείται απλά με επιθετικότητα. Ενδιαφέρον είναι ότι όλες οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι ο χαρακτήρας τους, ακόμα και από τα μαχητικά τους χρόνια, ήταν διαμορφωμένος έτσι ώστε να είναι επιθετικός με τα αντίπαλα ζώα, αλλά υπερβολικά φιλικός με τους ανθρώπους. Πράγματι, αρκετοί ιδιοκτήτες, αν το σκυλί τους δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά από τους πρώτους μήνες της ζωής του, αναφέρουν συχνά προβλήματα επιθετικότητάς του απέναντι σε άλλα ζώα, αλλά κανένα απολύτως θέμα προς τους ανθρώπους. Επίσης, για να γίνει ένα pitbull καλός φύλακας, θα πρέπει να εκπαιδευτεί από έναν έμπειρο επαγγελματία κατάλληλα. Ένα από τα πιο γνωστά παρατσούκλια τους είναι nanny dogs, δηλαδή σκυλιά νταντάδες, και βγήκε από την εξαιρετική σχέση που έχουν με τα παιδιά όλων των ηλικιών. Γίνονται οι καλύτεροι προστάτες τους και η υπομονή που τους δείχνουν είναι μοναδική ακόμα και σε περιπτώσεις που τα παιδιά γίνονται λίγο άγαρμπα μαζί τους. Τα media αναφέρουν πως κάθε χρόνο γίνονται περίπου 4,5 εκατομμύρια επιθέσεις σκυλιών παγκοσμίως σε παιδιά. Γι' αυτό η σκυλίτσα Έλλη από την Νότια Καρολίνα, μαζί με άλλα pitbull από διαφορετικά μέρη του κόσμου, έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή για να σπάσει τις προκαταλήψεις που έχουν δημιουργηθεί απέναντι σε αυτή τη ράτσα. Το 2013 βραβεύτηκε από το American Humane Association για την προσφορά της στα παιδιά, κάνοντας χιλιάδες από αυτά να μάθουν τη σωστή και πραγματική επαφή με τα σκυλιά, ξεπερνώντας στερεότυπα και φοβίες. Επισκέφτηκε πολλά σχολεία, στηρίζοντας μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και βοηθώντας άλλους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Πιο σημαντικός συναισθηματικός δεσμός από όλες τις περιστάσεις δημιουργήθηκε ανάμεσα σε παιδιά που έχουν περάσει στη ζωή τους κάποιο τραυματικό γεγονός. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, παρατηρήθηκε ότι η βοήθεια που πήραν μέσω της επαφής του μαζί της ήταν ουσιαστική. Το έργο αυτό των σκυλιών είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί λειτουργεί ως μια συνεχής υπενθύμηση πως η επιθετικότητα ενός σκύλου είναι κάτι εξατομικευμένο και δεν χαρακτηρίζει μια ράτσα. Το βασικότερο πρόβλημα των μέσων ενημέρωσης σήμερα είναι η μαζική παραπληροφόρηση. Αυτό δυστυχώς δεν αφήνει ανεπηρέαστα ούτε αυτά τα σκυλιά. Τα μίντια εδώ και χρόνια προτιμούν να δημοσιεύουν σε τακτική βάση επιθέσεις τέτοιων σκυλιών. Η γεροδεμένη εμφάνισή τους και φυσικά η βαριά ιστορία τους τραβάει εύκολα το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Αντιθέτως με άλλα σκυλιά, όπως για παράδειγμα τα πολύ όμορφα λαμπραντόρ, που το παρελθόν τους δεν περιλαμβάνει μάχες και ο σωματότυπός τους δεν είναι τόσο ομοιώδης, ούτε μοιάζουν τόσο επιθετικά. Κάθε χρόνο όμως καταγράφονται περισσότερες επιθέσεις σε ανθρώπους από λαμπραντόρ παρά από pitbull. Αλλά αυτό δεν το αναφέρει κανείς γιατί δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με ένα τρομακτικό παρελθόν ώστε να προκαλέσει μια ατμόσφαιρα επικινδυνότητας, ανατριχύλας και συζήτησης. Και χωρίς μια ψευδή τεκμηρίωση, όλοι θα κατηγορήσουν το προφανές, τον ανεύθυνο ιδιοκτήτη. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι έρευνες ενός οργανισμού που λέγεται American Temperament Test Society, του οποίου η δραστηριότητα είναι αφιερωμένη στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του χαρακτήρα σχεδόν όλων των σκυλιών που υπάρχουν.
Αυτό περιλαμβάνει τη φιλικότητα, τη σταθερότητα, την επιθετικότητα, την ανεκτικότητα και οτιδήποτε έχει σχέση με το χαρακτήρα του ζώου. Μετά από πολυάριθμα τεστ, έχουν καταλήξει ότι όλα τα είδη pitbull ανήκουν στην κορυφή. Και πιο συγκεκριμένα στο 23% των σκυλιών που συνδυάζουν τα περισσότερα και καλύτερα χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά και στο χαρακτήρα τους. Τα pitbull κατατάχθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο από τα golden retriever, τα beagle, τα canis, τους γερμανικούς πειμενικούς και πολλά άλλα σκυλιά που όταν τα σκέφτεται ο κόσμος τείνει να τα φαντάζεται πιο ήρεμα και βολικά από τα pitbull. Και σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε επιθέσεις από τέτοια είδη σκύλων. Αντιθέτως, έχουν γίνει άλλες έρευνες που δείχνουν ότι σκυλιά μικρού ή μεσαίου μεγέθους, όπως για παράδειγμα τα κόλεϊ, τα σπάνιελ, τα τσιουάουα, είναι πολύ πιο πιθανό να επιδείξουν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν λέμε ότι ένα pitbull δεν μπορεί να γίνει επιθετικό, αλλά ούτε και ότι ξαφνικά θα πρέπει κάποιος να φοβάται ένα κανισάκι. Το βασικό και σημαντικότερο πράγμα που αποδεικνύουν αυτές οι έρευνες είναι η κραυγαλαία προκατάληψη που έχει χτιστεί με τα χρόνια απέναντι σε αυτά τα σκυλιά. Που φυσικά για αυτήν δεν φταίνε μόνο τα μίντια, φταίνε και κάποιοι ιδιοκτήτες που λόγω της ιστορίας αυτών των σκυλιών, αλλά και λόγω των προσωπικών τους αποθυμένων, ιντριγκάρονται από αυτά που ακούνε και τα μεγαλώνουν ως επιθετικές μηχανές. Διάφοροι μύθοι έχουν κυκλοφορήσει για τα pitbull, με τον πιο διαδεδομένο να λέει ότι τα σαγόνια τους έχουν ένα ξεχωριστό μηχανισμό που τους δίνει τη δυνατότητα να κλειδώνουν στο οποιοδήποτε θύραμα και να μην ανοίγουν με τίποτα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, μετά από τις έρευνές τους, κατέληξαν πως έχουν πράγματι πολύ ανεπτυγμένους μύθους σιαγώνας και πολύ δυνατή δαγκονιά, αλλά με τον ίδιο τρόπο που έχουν και άλλα πολύ δυνατά σκυλιά. Κανένα σκύλι δεν έχει κάποια ειδική ανατομία στη γνάθο του που να του επιτρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Ο μύθος αυτός, κατά πάσα πιθανότητα, δημιουργήθηκε λόγω του ιδιαίτερου συνδυασμού της δύναμης, της θέλησης, της αντοχής και της επιμονής που έχουν. Επίσης, και η Αμερικάνικη Κτηνιατρική Ιατρική Ένωση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση σε αυτό. Ένας ακόμα μύθος που κυκλοφορεί για αυτά είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να μην νιώθουν πόνο. Η αλήθεια είναι πως φυσικά και έχουν την αίσθηση του πόνου, όπως κάθε άλλο σκυλί. Γενικά όμως τα σκυλιά έχουν την ικανότητα κατά τη διάρκεια κάποιου πολύ έντονου συμβάντος, για παράδειγμα ενός τσακωμού, να συγκεντρώνουν την προσοχή τους εκεί που χρειάζεται, αψηφώντας για ένα μικρό διάστημα την αίσθηση του πόνου. Αυτό πυροδοτείται από το ένστικτο της επιβίωσής τους, προκειμένου να γλιτώσουν τον κίνδυνο. Τα pitbull είναι από τα πιο δυνατά σκυλιά που υπάρχουν και έχουν πολύ μεγάλη αντοχή σε τέτοιες καταστάσεις. Εξάλλου όλη η δημιουργία τους βασίστηκε σε αυτό το σκοπό. Αλλά δεν έχουν καμία ξεχωριστή μαγική ιδιότητα. Είναι σκυλιά με πολύ δυνατό οργανισμό και σπανίως εκδηλώνουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Κάποιες από αυτές είναι οι αλλεργίες, οι παθήσεις του δέρματος, της καρδιάς, η δυσπλασία ισχύου ή προβλήματα του θυροειδούς. Όσο σπάνιες και να είναι όμως, θα πρέπει πάντα να κάνετε τα τακτικά check-up στον κτηνίατρο για να ελέγχει ότι όλα πάνε καλά. Το κλειδί για τον τέλειο σκύλο είναι η σωστή και έγκαιρη κοινωνικοποίηση με ανθρώπους και άλλα ζώα από τους πρώτους μήνες της ζωής του και καθ' όλη τη διάρκεια της. Ταυτόχρονα έρχεται και η σωστή εκπαίδευση. Αυτό αφορά και το pitbull αλλά και τον ιδιοκτήτη του. Η εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει σε συνδυασμό με έναν έμπειρο επαγγελματία και στη συνέχεια με τις γνώσεις που θα έχει αποκτήσει ο κάθε ιδιοκτήτης και από τον ίδιο. Εξάλλου, είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Πρέπει να συνεχίζεται συστηματικά και καθημερινά στη ζωή του σκυλιού μέσα από την επαφή του με τον ιδιοκτήτη του και την οικογένειά του. Δεν πρέπει να εκπαιδεύεται μόνο ο σκύλος ώστε να συνυπάρχει με τα μέλη της οικογένειας, πρέπει να γίνεται και το αντίστροφο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για όλα τα είδη σκυλιών και η καταλληλότητα του κάθε ανθρώπου δεν εξαρτάται από τη φυσική του δύναμη, εξαρτάται από την υπευθυνότητα και την ωριμότητά του σε αυτό τον τομέα. Το πώς θα συμπεριφερθεί κάποιος ένα σκύλο βασίζεται στη ράτσα του, αλλά περισσότερο βασίζεται εξατομικευμένα στον κάθε σκύλο ξεχωριστά, στη μοναδικότητα του χαρακτήρα του και στις ιδιαιτερότητές του. Κάθε κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώνεται, να αναγνωρίζει και να φροντίζει να καλύπτει τις σωματικές αλλά και τις πνευματικές ανάγκες του σκύλου του. Αν αυτές δεν καλύπτονται σωστά, είναι πιθανό το σκυλί, όπως και κάθε σκυλί, ανεξαρτήτως ράτσας, να επιδείξει προβληματικές συμπεριφορές και δύστροπο χαρακτήρα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να αναπτύξω ότι ένα δυνατό σκυλί με άγριο και αιματηρό παρελθόν δεν μπορεί να καλύψει τα προσωπικά εσωτερικά κενά του καθενός, τη χαμηλή του αυτοπεποίθηση ή τις προσωπικές αμφιβολίες του ανδρισμού του. Το μόνο που γίνεται όταν αποκτάτε από κάποιον ένα τέτοιο σκυλί για αυτούς τους λόγους είναι να συνεχίζει να αμαυρώνεται το όνομα μιας εξαιρετικής και γλυκιάς ράτσας. Φυσικά και ένα σκυλί που σε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του υπήρξε φοβερός πολεμιστής και για την ακρίβεια δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό, είναι σε θέση να δείξει απίστευτες μαχητικές δυνατότητες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι γεννημένος δολοφόνος, ούτε ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί ή να περιοριστεί το ίδιο για ένα παρελθόν που το υπέβαλε ο άνθρωπος να ζήσει.
Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να περιοριστούν οι άνθρωποι που θα επιτρέπεται να έχουν αυτά τα σκυλιά ή να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να καταλήγουν μόνο σε εκείνους που τα θέλουν πραγματικά για τα καλά και ξεχωριστά χαρακτηριστικά που διαθέτουν και όχι σε εκείνους που είναι ανεύθυνοι ή ακόμα χειρότερα σε εκείνους που τα θέλουν ως πολεμικές μηχανές. Αυτός ο τρόπος και η σωστή ενημέρωση του κόσμου είναι τα μόνα εργαλεία που μπορούν να κάνουν την προκατάληψη απέναντι σε αυτά τα σκυλιά να τελειώσει. Σας ευχαριστούμε πολύ.